Διαβασμένος. Γεια σου, Παρή. Γεια σου, Παρή. Πολύ καλησπέρα σας, Δημήτρη και Γιώργο. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε, εσύ. Α, περιμένουμε τα... Τι τένις, είμαι πολύ πεσμένος ψυχολογικά. Από σπάς αποκλείσεις και με 2-0 είναι δυνατόν σε τόσο γεμάτα σετ 7-5-7-6. Πόσο έχασε? Ναι. Από το νούμερο 82. 7-5 και στο tie break το δεύτερο. Γιατί ρε Στέφαν, είναι δυνατόν από το δεύτερο γύρο? Αποχαιρέτησες, έγραψε ιστορία ο άλλος. Έγραψε. Ναι. Έγραψε, αφού δεν είχε κερδίσει ξανά κανέναν στο top 10. Όλοι κάποτε πρέπει να κερδίσουν και κάποιον που είναι στο top 10. Τώρα βρήκε να αποκλείσει τον Στέφανο. Τέλος πάντων. Εχθές πάντως βγήκε στην κουβέντα μας η πορτογαλική ομάδα. Δεν πέρασε. Από νωρίς έμεινε με 10 και κοντά στο 70. Ευτυχώς τουλάχιστον κράτησε τον Άσο που έδινε και σε καλή απόδοση. Και τι να κάνουμε, εσύ, Γιώργο, να την πάρουμε από το χεράκι να περάσει. Μια χαρά, ο Άσος μας έκανε εμάς. Το θέμα είναι το ότι. Το 5 το έβαλε. Είναι άτυχη τώρα η Χάιντουκ. Πέρασε μια δύσκολη ομάδα όπως είναι όλες οι Πορτογαλικές και παίζει με τη Βιγιαρεάλ. Πόε, φίλε. Η χειρότερη που μπορούσε... Εδώ αποκλείστηκε, ρε παιδιά, η τέτοια. Αποκλείστηκε η Στουρμ Γκράτς από τη Δυναμό Κιέβου. Είναι δυνατόν. Έλαντε. Θα ασχοληθούμε τώρα με τη Βιτόρια Κιμαράης αν δεν έβαλε κι άλλο γκολ. Εδώ πέρασε ο Αμπέλ τα ξημερώματα. Πού πήγε, πόσο 6-5 στα πέναλτι. Ημιτελικά νομίζω πέρασε. Πάλι στο θηρίο. Ημιτελικά πέρασε 0-0. Ναι. Και ήταν 2-2 το πρώτο μάτς. Πολύ ξύλο. Έτσι, τελείωσε το παιχνίδι ομάδα του με 9. Ευτυχώς δεν αποβλήθηκε και αυτός, αποβλήθηκε ο βοηθός του. Έτσι, και μπήκε ένα ταλέντο ο Βάργκας με την Ατλέτικο στο 82 και στο 79 και πρόλαβε να πάρει δύο κίτρινες κάρτες. Μάλιστα τη δεύτερη που πήρε και αποβλήθηκε. Ο τέτοιος πρέπει να είναι αυτός. Ο Χιλιανός, με το... Μπράβο, ναι. Με το... Ένα παιδάκι λίγο νευρικό, ρε φίλε Δημήτρη. Λίγο νευρικό. Γιατί δεν μας λέει να το παίζουμε πολύ κόκκινο. Πολύ νευρικός είναι αυτός. Παιχταράς, αλλά νευρικός, ναι. Είναι δυνατόν. Εδώ μπήκε στο 90-5. Έτσι μπήκε στη φάση ενώ δεν ήταν εμπλεκόμενος. Έριξε κάτι καντήλια στο διαιτητή και αυτός δεν τη χάρισε και την έστειλε στο σπίτι του. Ναι. Και πάντα είναι η πέτρα του σκανδάλου συγκεκριμένο σε πράγματα που έχουν γίνει στην Εθνική Χιλή. Αλλά έχει βάλει και. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Το Λιμπερταδόρι δεν το βάζουν να το παίρνει, να παίζουν μόνο ομάδες από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Δηλαδή, στα προημιτελικά και είναι σαν να παίζουν μεταξύ τους. Ναι, ειδικά το Λιμπερταδόρι πραγματικά ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα οι Βραζιλιάνικες και οι Αργεντινικές ομάδες. Γνωρίζουμε τι ποσά παίρνουν οι ομάδες του Λιμπερταδόρι. Σίγουρα δεν θα είναι τα ίδια με το Champions League το ευρωπαϊκό, αλλά. Προφανώς δεν αξίζει. Είναι. Πάντως, όσο παρακολουθώ εγώ το στοίχημα, οι ομάδες πάρει κάνουν στην άκρη τα πρωταθλήματά τους όταν έχουν παιχνίδια μεσοβδόμαδα στο. Μπορεί να δίνει. Ακόμη και στο Σουντάμερικάνα, Άρα κάτι. Ναι, παρόλα αυτά, η Παλμέιρας είναι πρώτη στη Βραζιλία. Ναι, ναι, φέτος θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα γιατί είναι το μόνο που δεν έχει κατακτήσει ο Αμπέλ Φερέιρα, να πούμε. Έχει κύπελο, έχει δύο σερί Κόπα Λιμπερταδόρες και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα. Θα είναι ο πιο επιτυχημένος. Και πάει να πάρει το τρίτο, γιατί είναι. Και πάει να πάρει και το τρίτο σερί. Είναι ο Ζιντάν της Λατινικής Αμερικής. Πλάκα, ναι. Μήπως να ξαναπεί τους τίτλους του πρώην προπονητή του ΠΑΟ. Είναι πολύ και θα μας πάρει ώρα. Έτσι δεν είναι. Όχι, τι που έχει κατακτήσει εκεί που πήγε. Μπαμπαμ κιόλας. Εν μέσω της χρονιάς που έφυγε και πήγε. Ή τέλος πάντων πουλήθηκε συνεργασία και πήγε εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, κατευθείαν. Για πάμε πάρει. Και βέβαια έβγαζε κουκούλα εχθές γιατί είχε βροχή. Άστα να πάνε. Είναι επιδραστικός προπονητής, είναι όντως είναι πάντα στη τσίτα. Αυτό είναι που θέλουν και οι παίχτες να βλέπουν για να είναι και αυτοί σε γρήγορση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναφερθούμε στο Λιμπερταδόρες και στο μέλλον. Και είναι τα μάτς των ελληνικών ομάδων πάρει. Και στοιχηματικά νομίζω. Γιατί το είπαμε και χθες ότι με αυτά θα ασχοληθούμε. Και στοιχηματικά νομίζω ότι έχει επιλογές. Εγώ κράτησα τον Άσο του Άρη και τον γκολ στο Παναθηναϊκό Σλάβια. Τον Ολυμπιακό δεν έχω ξεκάθαρο. Δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό. Ξεχάσα. Under 2. Under, αυτό. Τώρα αν έχεις κάποια άλλη άποψη εσύ. Καταρχήν πάμε να ξεκινήσουμε την εθνική μας και στο καπάκι πάμε γρήγορα σε αυτά τα τρία παιχνίδια. 8.30 ώρα, έτσι το Ισπανία-Ελλάδα χθες το συζητούσαμε στο μείον 3.30, πλέον πήγε στο μείον 4.30. 18.000 κόσμο θα πάνε να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά η Ισπανία που θέλει να δώσει τη δική της απάντηση στην ήττα της με 16 πόντους είναι από την εθνική μας μπροστά σε 16.000 φίλους στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πιστεύω ότι η εθνική μας θα κερδίσει. Και πάλι δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει τόσο διαφορετικό πρόσωπο. Πάει αυτό. Όσον αφορά τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, και εγώ πιστεύω καταρχήν στο παιχνίδι του Άρη νίκη για τον Άρη και ότι πρόκριση θα κριθεί στην παράταση και πρόκριση Άρη, το οποίο το συζητούσαμε και παρέα,
το Σαββατοκύριακο και ειδικότερα την Κυριακή που ήμασταν και τρεις και λέω να κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη όταν και θα έρθει η ώρα του παιχνιδιού. Και μάλιστα ο άσος του Άρη νομίζω ότι άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά, έχει πάει στο 2.31 σε καλύτερη απόδοση που ήταν το πρώτο, που ήταν περίπου στο 2.17. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν με πείθει ο Ολυμπιακός, έχει τα δικά του ερωτηματικά ακόμα και τώρα ο Κορμπεράν, παρά το ότι θεωρούν στον Ολυμπιακό ίσως ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, αφού δεν πέρασε ο Ολυμπιακός, η ομάδα του Πειραιά, από τη Μακάμπι Χάιφα. Και μάλιστα άρχισε να πέφτει αρκετά και ο άσος της Σλόβαν σε σχέση με το πρωί. Νομίζω ότι το Under 2,5 είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένα σημείο το οποίο πέρασε και στα δύο εκτός έδρας, και στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Χάιφα και στο εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός που προσφέρθηκε πίσω στο σκορ. Έτσι, μην τυχόν και δούμε και Under 1,5. Αλλά να μην είμαστε τόσο σφιχτοί, ας μείνουμε στο Under 2,5. Από την άλλη πλευρά έχω την αίσθηση πως αξίζει όσον αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο κόντρα στην ομάδα της Σλάβια Πράγας, αυτός ο άσος στο 2.83 τη στιγμή αυτή και μάλιστα σε ενισχυμένη απόδοση νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως και ο Άντρης, δεν ψάχνουν απλά ένα ή δύο γκολ για να προκριθούν, αλλά ψάχνουν τρία γκολ, οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να βγει, να ανέβει, να πιέσει, να σκοράρει και να κερδίσει. Οπότε κρατάω τους δύο άσους. Καταρχήν του Άρη σαν επιλογή στο 2.33, του Παναθηναϊκού στο 2.83 και όσον αφορά το παιχνίδι της Σλάβαν Μπρατισλάβας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το Under 2.5 σε απόδοση 1.70. Μια χαρά. Νομίζω ότι και επιλογές δεν είναι... Και φυσικά, παθητικά, ναι, το σημείο της εθνικής μας, έτσι, νίκη της με μείον 4,5, δηλαδή με πάνω από 5 πόντους. Σήμερα, εχθές που το συζητούσαμε, την δύναμη με νίκη με πάνω από 4 πόντους που ήταν στο μείον 3,5. Όσον αφορά αν έχουμε κανένα σημείο από το τένις, θα πω όχι. Ίσως να στεναχωρήσω το Γιώργο, ενδεχομένως να τσεκάρω μέχρι το απόγευμα στην εκπομπή, αν βρούμε κάτι να δώσουμε εκεί. Παίζει ο Κύριος με τον Ντεμινόρ, ένα 40 άσος. Μια χαρά. Για τον Κύριο. Ναι, ναι. Ωραία, θα πάμε τότε στα αγαπημένα μας games στο Under 20.5. Α, καλό σημείο αυτό. Γιατί πάντα έτσι έχει διπλασιασμό απόδοσης. Έτσι. Είναι τόσο. Δεν το έχω μπροστά μου. Αλλά ό,τι είναι, δεν πειράζει. Συνήθως, ναι, είναι εκεί κοντά 1.85 με 2. 2.10. Ναι. Ωραία, τελειώσαμε. Μια χαρά απόδοση. Ωραία, Παρή, θα σε ακούσουμε και το απόγευμα εδώ στην εκπομπή. Καλό, και τα λέμε και πάλι αύριο. Να σε καλά, Παρή.